Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που μου έχουν τελειώσει και θα σας πω έτσι εν συντομία λίγο τη γνώμη μου. Λοιπόν, έχω μαζέψει αρκετά πράγματα. Είναι μια ολόκληρη σακούλα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γιατί δεν θέλω να βγει και πολύ μεγάλο το βίντεο. Πρώτο λοιπόν προϊόν που τελείωσα είναι το λαδάκι της L'Oreal, το Extraordinary Oil. Το συγκεκριμένο λαδάκι, βασικά να σας πω καταρχήν ότι το μπουκαλάκι του είναι αυτό. Έχω βγάλει τα αυτοκόλλητα με τα γραμματάκια γιατί μου άρεσε το συγκεκριμένο μπουκαλάκι, οπότε θέλω να το κρατήσω. Πάντως το συγκεκριμένο λαδάκι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω χρησιμοποιήσει κι άλλα λαδάκια για τα μαλλιά, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει. Αφήνει έτσι πιο μαλακά τα μαλλιά και γίνονται πιο ευκολοχτένιστα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία και είναι από τα πιο φθηνά νομίζω, ίσως πάντως δεν είναι από τα πιο ακριβά γιατί έχω δει και κάποια πιο φθηνά από αυτό. Και με κάποια προσφορά μπορείτε να το βρείτε και πιο φθηνά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου στο Instagram που περνάω κάποιες φωτογραφίες, αλλά πριν από ένα μήνα περίπου νομίζω είχα βάλει μια φωτογραφία με αυτό το λαδάκι, το καινούριο που έχω αγοράσει, το οποίο το πήρα νομίζω 5 ευρώ από το Μασούτι και ήταν μια πολύ καλή αγορά, γιατί κανονικά το λαδάκι αυτό κάνει γύρω στα 10. Λοιπόν, επόμενα προϊόντα είναι για τα μαλλιά, είναι σαμπουάν, conditioner και μάσκα από την Dove. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πριν από περίπου, να πω 5 μήνες, τέλος πάντων το καλοκαίρι, είχε βγάλει προσφορά η Dove 1-1 δώρο και σας είχα δείξει ότι είχα αγοράσει πάρα πολλά σαμπουάν, γιατί γενικά η Dove είναι η αγαπημένη μου μάρκα για τα μαλλιά. Οπότε είχα πάρει αρκετά, τελείωσα κάποια από αυτά γιατί μου έχουν μείνει κι άλλα. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ της Dove, το οποίο είναι το Intensive Repair. Έχω χρησιμοποιήσει το Nourishing Oil Care και το Color Care που είναι για βαμμένα μαλλιά. Επίσης το conditioner είναι το Intensive Repair και η μάσκα είναι το Nourishing Oil Care, το οποίο έχει και argan oil μέσα και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως σας είχα ξαναπεί, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα σαμπουάν της ίδιας εταιρείας. Θεωρώ δηλαδή ότι περισσότερο οι διαφορές υπάρχουν μεταξύ εταιριών και λιγότερο μεταξύ προϊόντων της ίδιας εταιρείας. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι αυτό το χρυσαφί το χρωματάκι που έχει argan oil νομίζω ότι βοηθάει περισσότερο, ίσως επειδή έχει argan oil μέσα, δεν ξέρω. Πάντως μου άρεσε πιο πολύ και άφηνε πιο μαλακά τα μαλλιά, μυρίζει και λίγο καλύτερα, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Μ' άρεσε δηλαδή λίγο περισσότερο. Κατά τα άλλα δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε αυτά εδώ τα σαμπουάν. Να σας πω απλά τι γράφει για καθένα. Για αυτό το κόκκινο ροζ γράφει ότι είναι πιο ήπια η σύνθεση και είναι για βαμμένα μαλλιά και διεισδύει στο κύτταρο της τρίχας και θρέφει σε βάθος τα μαλλιά. Το μπλε που είναι το Intensive Repair λέει ότι επανορθώνει τη φθορά από το κύτταρο της τρίχας και προστατεύει από το σπάσιμο της τρίχας. Και το Nourishing Oil Care με argan oil λέει ότι διεισδύει στο κύτταρο της τρίχας, αναζωογονεί τα ξηρά, άγρια και φριζαρισμένα μαλλιά. Εγώ δεν έχω ούτε ξηρά, ούτε άγρια, ούτε φριζαρισμένα μαλλιά. Παρόλα αυτά στα δικά μου τα μαλλιά που είναι και αρκετά λιπαρά στην ρίζα, αλλά γίνονται λίγο πιο ξηρά στις άκρες. Με έχει βοηθήσει και έχουν γίνει πιο μαλακά τα μαλλιά στις άκρες και πιο εύκολο χτένιστα εννοείται. Και η μάσκα. Καλά, το conditioner δεν θεωρώ ότι είναι από κανένα διαφορετικό, δηλαδή είτε έχω χρησιμοποιήσει αυτό είτε το της άλλης σειράς, μου φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Η μάσκα παρόλα αυτά έχω χρησιμοποιήσει αυτήν και νομίζω το μπλε, το Intensive Repair, δεν είμαι σίγουρη.
Πάντως αυτό μου άρεσε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αν ήταν να προτείνω, θα έλεγα να πάρετε αυτήν εδώ τη μάσκα, που είναι λίγο ακριβούτσι και είναι γύρω στα 5-6 ευρώ, τα 200 ml. Θα πρότεινα, δηλαδή, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε η σειρά το Nourishing Oil Care με Argan Oil. Αυτό εδώ. Αν ήταν δηλαδή να πάρετε ένα για να δοκιμάσετε από τα DAB, αν δεν έχετε δοκιμάσει, θα πρότεινα αυτή τη σειρά. Αφού είμαστε στα προϊόντα για τα μαλλιά, έχω να σας πω και για αυτό το λαδάκι από την Παλέα, που είναι γερμανική εταιρεία και δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο λάδι, δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο της L'Oréal. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο λαδάκι, μύριζε έτσι και αρκετά ωραία. Δυστυχώς δεν κυκλοφορούν προϊόντα της Παλέα στην Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσουν ποτέ. Πάντως γενικά ό,τι προϊόν έχω χρησιμοποιήσει από αυτή την εταιρεία μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την συλλογή, ας το πούμε έτσι, με τα προϊόντα που έχω τελειώσει. Αυτό το ροζ μάλλον, της ECO, που είναι ο ροζ λάμψης και φροντίδας και προστατεύει από την ψαλίδα. Το έχω δείξει εκατομμύρια φορές. Δεν θυμάμαι καν ποιο μπουκαλάκι είναι αυτό. Έχω χρησιμοποιήσει πάνω από 6 σίγουρα. Κάθε φορά που τελειώνει το παίρνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ μόνο για τις άκρες, αλλά και λίγο σε αυτά τα μαλλιά που είναι πίσω, λίγο στο λαιμό που τρίβονται λίγο. Σε μένα ειδικά γίνονται λίγο πιο... μπλέκονται τέλος πάντων λίγο τα μαλλιά, οπότε το χρησιμοποιώ αυτό και με βολεύει και τα κάνει πιο εύκολο χτένιστα σε εκείνο το σημείο. Μου αρέσει πολύ. Δεν μυρίζει πολύ ωραία, αλλά κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και πάμε στο προϊόν της Seventeen από τη σειρά Specifics, που είναι η τονωτική λοσιόν με οξέα φρούτων και εκχυλίσματα κίουι χωρίς συνόπνευμα και είναι για μεικτό λιπαρό δέρμα. Έχω χρησιμοποιήσει όλη τη σειρά αυτήν για δεμακιγιάζ της Seventeen, που είναι για τα δεμακιγιάζ προσώπου, ματιών, και αυτή την τονωτική λοσιόν. Μου άρεσε σαν λοσιόν, δεν είναι από τις αγαπημένες μου, έχω χρησιμοποιήσει τη Σαπιβίτα, ας πούμε, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντως είναι πολύ ωραία γενικά η σειρά αυτή της Seventeen και σχετικά οικονομική, οπότε θα σας πρότεινα δηλαδή να τη χρησιμοποιήσετε, είναι πολύ ωραία τα προϊόντα. Όπως έχω ξαναδείξει, έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο προϊόντα από την εταιρεία Dustin Cream. Το πρώτο είναι ένα scrub και το δεύτερο είναι ένα body cream. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν το body cream με άρωμα μπανάνα. Αυτό ήταν στα φύλλη και... καρπούζι? Καρπούζι. Αυτό το έχω ξαναπάρει, μου αρέσει πολύ. Αυτό με την μπανάνα όμως... δεν θυμάμαι ποιο body cream. Μάλλον θυμάμαι. Είχα χρησιμοποιήσει ένα που μύριζε ελιά. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή την φορά, τέλος πάντων, όταν το πήρα, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω έτσι κάποια άλλη μυρωδιά, οπότε λέω ας πάρω μπανάνα. Μύριζε φανταστικά, όπως μυρίζει μπανάνα τέλος πάντων. Το θέμα όμως ήταν ότι δεν ήταν πολύ παχύρευστο, δεν απορροφόταν τόσο γρήγορα. Ίσως αν έχετε ξηρή επιδερμίδα μπορεί και να σας βολεύει περισσότερο. Η δική μου επιδερμίδα, επειδή είναι πιο λιπαρή, δεν μου έκατσε καλά η συγκεκριμένη κρέμα σώματος. Λοιπόν, πάντως γενικά από τα Dustin Cream όσα προϊόντα έχω πάρει είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως οι κολόνιες είναι φανταστικές. Επίσης, ένα προϊόν δε μακιγιάζ είναι αυτό το... είναι το δε μακιγιάζ ματιών και χιλιών της L'Oréal, το οποίο λέει ότι είναι κατάλληλο και για ευαίσθητα μάτια και ειδικό και για διάβροχο μακιγιάζ. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιούσα τέλος πάντων τους τελευταίους 4 μήνες που το αγόρασα, γιατί μόλις το αγόρασα χρησιμοποιούσα ακόμα τη Seventeen, αυτό που είχα, το οποίο το τελείωσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό μπορώ να πω ότι δεν είναι κάτι, ας πούμε, που θα ξαναγόραζα. Δεν έχει κάτι το αρνητικό, μπορώ να πω, αλλά δεν έχει κάτι το wow, ας πούμε, που θα πρέπει
που θα είναι τόσο τέλειο, ας πούμε, που θα πρέπει να το ξαναγοράσω. Θεωρώ ότι τη 17 είναι πολύ καλύτερο από αυτό, με βολεύει και πιο πολύ και το καπάκι του. Εκείνο είναι πιο στρόγγυλο και κατευθείαν όταν βάζω λίγο στο βαμβάκι βολεύει πιο πολύ, αυτό τρέχει λίγο από παντού. Σαν σύσταση είναι ok, βγάζω το μακιγιάζ, δεν ήταν δηλαδή δύσκολο στο να αφαιρέσει το μακιγιάζ, παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι είναι και κάτι το εξαιρετικό, είναι ένα απλό προϊόν για δε μακιγιάζ. Επόμενο λοιπόν είναι πάλι από τη σειρά Specifics της 17 και είναι αυτή εδώ η κρέμα απολέπισης με κόκκους χοχόμπα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, έχει μια μυρωδιά ροδακινιού, θα μπορούσα να πω, κάπως έτσι μυρίζει, έχει μια φρουτώδη μυρωδιά, κάνει πάρα πολύ καλό, πολύ καλή απολέπιση, δεν είναι η απαλή απολέπιση που κάνει το αντίστοιχο της Bioten, που είναι με ροδάκινο, κάπως έτσι τέλος πάνω λέγεται, βερίκοκο, ίσως κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λίγο πιο έντονο. Κάνει πάντως πολύ καλή δουλειά, είναι φθηνό σχετικά, δεν θυμάμαι τώρα τιμή, δεν θυμάμαι καν αν τα άλλαξαν, γιατί έχουν να πάρω αρκετό καιρό. Μπορεί να ανέβασαν δηλαδή τη τιμή τους, δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν και όπως σας είπα, γενικά η σειρά της 17 Specifics είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Και πάμε λοιπόν στα επόμενα δύο προϊόντα. Το ένα μόνο θα σας δείξω γιατί το άλλο δυστυχώς το πέταξα. Είναι από την Απιβίτα. Και τώρα, το συγκεκριμένο είναι μάσκα με σταφύλι. Το άλλο που δοκίμασα ήταν μάσκα με αγγούρι. Λοιπόν, η μάσκα με σταφύλι μου άρεσε πάρα πολύ, είναι συσφυκτική και έκανα το εξής εξαιρετικό κατά την άποψή μου. Είχα αυτό εδώ το βαζάκι, το οποίο είναι κρέμα ματιών, ήταν τη 17, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σαν συσκευασία και έβγαλα όλο το προϊόν και το έβαλα εδώ, οπότε σκεφτείτε δηλαδή ότι κανονικά το άλλο το φακελάκι που είχα με τη μάσκα με αγγούρι το είχα χρησιμοποιήσει 5 φορές. Αυτό το χρησιμοποίησα, να μην πω 10, δηλαδή διπλάσια ποσότητα είχε, επειδή το έβαλα όλο σε αυτή τη συσκευασία, οπότε δεν έχει μείνει καθόλου εδώ μέσα. Ενώ στο προηγούμενο δεν το είχα σκεφτεί τέλος πάντων τότε, οπότε το είχα χρησιμοποιήσει από εδώ και βγάζε, είχε ξεραθεί και τριγύρω, είχε γίνει λίγο χάλια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, έχει και μικρούς έτσι κόκκους μέσα και μυρίζει φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα, σίγουρα θα την ξαναπάρω. Τώρα, αυτό με το αγγούρι δεν μου άρεσε, μύριζε πολύ χάλια. Δεν θεωρώ ότι ήταν ενυδατική εκείνη η μάσκα, δεν θεωρώ ότι μου έδινε τόση ενυδάτωση, δεν ξέρω, δεν μου κάτσε καθόλου καλά εκείνη η μάσκα. Δεν είναι κάτι που θα ξαναγοράσω φυσικά. Πάντως γενικά η Απιβίτα έχει φανταστικά προϊόντα και αυτές οι μάσκες όπως και οι άλλες τέλος πάντων που θα σας δείξω μόλις τελειώσουν είναι φανταστικές. Και αυτά σε φακελάκια νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ιδέα γιατί με 1,5-2 ευρώ περίπου και 2,5 ανάλογα από ποιο φαρμακείο online θα το πάρετε. Είναι και φθηνά, σας κρατάνε και αρκετό καιρό, όπως σας είπα, αν χρησιμοποιήσετε αυτήν εδώ τη μέθοδο, να τη βάλετε δηλαδή σε ένα βαζάκι και θα χρησιμοποιήσετε και κάτι που θα δείτε δηλαδή αν θα σας κάτσει, μπορεί και όχι και δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε περισσότερα λεφτά σε κάτι που ίσως δεν σας βολέψει. Επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ από την Bioten, το οποίο είναι ένα αφρόλουτρο με lime και εκχύλισμα κηδονιού. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, έτσι φρουτένια και μου άρεσε πάρα πολύ ωραία αυτό το αφρόλουτρο, όπως και κάποια άλλα προϊόντα της Bioten που έχω δοκιμάσει. Είναι και φθηνά, οικονομικά και πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο προϊόν επίσης είναι αυτό της Noxzema, το οποίο φαντάζομαι ξέρετε όσες με παρακολουθείτε ότι το χρησιμοποιώ
Είναι το αγαπημένο μου τέλος πάντων αποσμητικό, το χρησιμοποιώ συνεχώς. Προτιμώ αυτά που είναι κρεμώδη. Θεωρώ δηλαδή ότι κρατάει περισσότερη ώρα. Εντάξει, αφήνει λίγο προϊόν, μπορεί δηλαδή κάποια μπλούζα να λυρωθεί από την κρέμα κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο για μένα τουλάχιστον αυτός ο τρόπος. Πάμε λοιπόν σε αυτήν εδώ την κρέμα, για την οποία θα βρείτε και review στο blog μου, όπως επίσης και για κάποια άλλα προϊόντα που θα σας τα αφήσω ακριβώς από κάτω να τα βρείτε. Λοιπόν, αυτή η κρέμα είναι της Nivea, είναι η Aqua Effect, να σας τη δείξω και από κοντά. Λοιπόν, αυτή η κρεμούλα δεν μου άρεσε, γιατί παρόλο που ενυδατώνει και αφήνει απαλό το δέρμα, το πρόβλημά μου είναι ότι επειδή έχω λιπαρή επιδερμίδα, βέβαια παρόλο που γράφει δηλαδή ότι είναι για μεικτή λιπαρή επιδερμίδα, θεωρώ ότι νομίζω ότι είναι κατάλληλη για κανονική και ξηρή, γιατί αφήνει αρκετή λιπαρότητα. Όποτε τη χρησιμοποιώ μετά από 2-3 ώρες αρχίζει και βγάζει λιπαρότητα, και ειδικά όσες φορές την έχω βάλει βράδυ, το πρωί που ξυπνάω είναι μέσα στο... Τι να πω, δηλαδή λιστράει το δέρμα, το νιώθεις λιπαρό, πολύ χάλια. Δεν μου άρεσε καθόλου από αυτή την άποψη. Οπότε θεωρώ ότι κάποια που έχει πιο κανονικό, πιο ξηρό δέρμα, νομίζω ότι θα τη βόλευε περισσότερο. Έχει SPF 15. Σαν κρέμα είναι καλή, μυρίζει και ωραία, όπως οι κρέμες γενικά της Nivea. Αλλά αυτό το πρόβλημα δεν ξέρω, εντάξει, το ξέρω ότι η δικιά μου επιδερμίδα είναι αρκετά λιπαρή, αλλά από τη στιγμή που η συγκεκριμένη κρέμα είναι για μεικτή και λιπαρή επιδερμίδα, λογικό είναι τουλάχιστον για αυτές τις επιδερμίδες τουλάχιστον να κάνει. Η συγκεκριμένη προφανώς δεν κάνει. Σας έχω δείξει αυτήν εδώ τη μάσκαρα, νομίζω. Σίγουρα σας έχω κάνει review για αυτή την μάσκαρα, τη Falsies Feather Look. Δεν ξέρω αν σας είχα μιλήσει, αν την είχα συμπεριλάβει στα empties, γιατί συνήθως το κάνω αυτό, λέω ότι σε λίγο τελειώνει, ας πούμε, η μάσκαρα, οπότε το βάζω στα empties. Και μόλις τελειώσει μπορεί να το ξαναβάλω, γιατί έχω ξεχάσει ότι το έχω βάλει σε προηγούμενα empties. Πάντως έχω αυτές τις δύο της Maybelline. Εντάξει, θα σας ξαναπώ λίγο αν το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά θα σας πω απλά ότι οι συγκεκριμένες ήταν καλές μάσκαρες, δεν μπορώ να πω ότι ήταν φανταστικές, αυτή ειδικά δεν μου πολύ άρεσε, δεν είναι και χάλια, αλλά τουλάχιστον στις δικές μου βλεφαρίδες δεν έκανε και κάτι το ιδιαίτερο, θεωρώ ότι αυτή είναι πολύ καλύτερη, το βουτσάκι της είναι πιο καμπυλωτό. Και αν έχετε πιο μικρές βλεφαρίδες, νομίζω ότι θα σας βολέψει περισσότερο, γιατί πιάνει λίγο περισσότερο τις τρίχες και έχει και κάποια fibers μέσα. Βλέπετε τη διαφορά. Ναι, έχουν αρκετό προϊόν μέσα, δεν ξηραίνει έτσι, δεν ξεραίνεται μάλλον το προϊόν γρήγορα. Προτιμώ αυτήν από αυτές τις δύο, αλλά γενικά όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεό μου, η μάσκαρα The Rocket είναι πολύ καλύτερη από όλες και αν θέλετε να αγοράσετε κάποια της Maybelline, σίγουρα θα σας πρότεινα εκείνη. Βέβαια θέλω να δοκιμάσω και κάποιες άλλες και της Maybelline και της L'Oréal. Αλλά προς το παρόν θεωρώ ότι από πιο φθηνές, ας το πούμε, μάσκαρες, εκείνη είναι καλύτερη. Βέβαια τις Radiant είναι αγαπημένες, αλλά είναι και λίγο τσιμπημένες στην τιμή τους. Και σίγουρα αυτές μπορείτε να τις βρείτε και με κάποια έκπτωση που μπορεί να υπάρχει, αλλά και σε online καταστήματα μπορείτε να τις βρείτε γενικά πολύ πιο φθηνά. Λοιπόν, έχει αυτό το concealer της Radiant, το οποίο είναι το νούμερο 2. Είναι λίγο ανοιχτό για μένα, παρόλα αυτά είναι αρκετά καλυπτικό. Δεν μπαίνει έτσι στις γραμμές εδώ, στις ρητήρες όσοι έχουν
ή στις γραμμές έκφρασης τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο γενικά αυτά τα illuminator βασικά λέγονται, όχι concealer. Είναι πολύ ωραία αυτά τα concealer, αρκετά μαλακά. Δεν είναι πάρα πολύ λεπτόρευστα, ούτε σε μορφή κρέμας τόσο έτσι παχύρευστο. Είναι κάπου ενδιάμεσα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, οπότε σίγουρα να δοκιμάσετε αν δεν έχετε δοκιμάσει κάποιο προϊόν. Δύο τελευταία λοιπόν έμειναν. Ένα είναι αυτό, νομίζω αυτό πρέπει να σας το έχω δείξει, είναι της Revlon, το Color Stay, το οποίο είναι ένα ωραίο, αρκετά καλυπτικό make-up. Υπάρχει ξεχωριστή σειρά για μεικτά και λιπαρά δέρματα και ξεχωριστή για κανονικά και ξηρά και υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, οπότε σίγουρα θα βρείτε κάποιο που θα σας βολέψει. Πολύ ωραίο, στην Ελλάδα εδώ τα είχαμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον τις Revlon. Παλιά θυμάμαι στα Hondo Center είχα βρει εγώ και βρήκα ποιο είναι το χρώμα και έτσι το αγόρασα. Που σκεφτείτε δηλαδή εδώ η τιμή του ήταν 25 ευρώ και εγώ το πήρα με 11-12 ευρώ, έτσι, καμία σχέση. Τέλος πάντων. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο, το οποίο είναι αγαπημένο, το έχω ξαναδείξει, είναι της Radiant το σκληρυντικό, το οποίο είναι σε αυτό εδώ το κουτάκι το μπλε μοβ και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι φανταστικό με το που το βάζεις κατευθείαν το νιώθεις πιο σκληρό το νύχι. Όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με το λαδάκι που είναι για τα νύχια, που τελειώνει για εκείνο, θα το δείξω κάποια στιγμή. Κάνει τα νύχια πάρα πολύ, τι να πω, δηλαδή το λαδάκι τα ενυδατώνει πάρα πολύ, αυτό εδώ πέρα σκληραίνει το νύχι και όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει και τα δύο μαζί, έχω παρατηρήσει ότι δεν σπάνε τα νύχια και μπορώ να τα κρατήσω και περισσότερο, δηλαδή να μακρύνουν περισσότερο από ότι αν τα άφηνα έτσι. Γιατί γενικά χρησιμοποιώ, μια θα πλύνω τα πιάτα, μια θα κάνω κάτι, με το νερό όπως ξέρετε δεν βοηθάει στο να μακρύνουν τα νύχια, οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκληρυντικό αυτό, λίγο ακριβό, νομίζω κάνει 7-8 ευρώ, αλλά αν θέλετε κάτι το οποίο θα κάνει τη δουλειά του και μάλιστα εκπληκτικά κατά τη γνώμη μου και μπορείτε να διαθέσετε αυτά τα 8 ευρώ, σίγουρα να το πάρετε, είναι φανταστικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι τελείωσα επιτέλους με όλα τα προϊόντα που είχα να σας δείξω. Τα μάζευα όλα μαζί για να σας τα δείξω έτσι όλα μαζί και να μην κάνω ξεχωριστά έτσι πιο μικρά βιντεάκια. Είπα να σας τα δείξω όλα μαζεμένα, γιατί ούτως ή άλλως όταν τα χρησιμοποιούσα άρχιζε να τελειώνει κάποιο άλλο, λέω θα περιμένω να τελειώσει αυτό, μετά άρχιζε να τελειώνει κάποιο άλλο. Οπότε είπα να τα βάλω όλα σε ένα. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτό ήταν το βίντεο. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα προϊόντα αυτά, πείτε μου τη γνώμη σας από κάτω. Ή αν θέλετε να μου προτείνετε κάποιο άλλο προϊόν να δοκιμάσω, γιατί γενικά ψάχνουμε σε αυτά τα θέματα. Αυτά λοιπόν. Bye!